Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους όλων των μελών της Λέσης Lions Co. Υποκράτης στην καθιερωμένη εκδήλωση του Διεθνούς Διαγωνισμού Ζωγραφικής Αφίσα για την Ειρήνη. Η παγκόσμια ειρήνη αποτελεί προτεραιότητα για τους Lions. Μέσα από το διαγωνισμό αναδεικνύεται η αξία της, αλλά και καλλιεργείται σε αυτές τις ηλικίες το αίσθημα της αδελφοσύνης των λαών, της αγάπης και της ομόνοιας. Αξίες ανεκτίμητες, αλλά όχι αυτονόητες. Η ειρήνη στις μέρες μας αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης και όχι αγαθό για όλους, δυστυχώς. Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια κοινότητα μαστίζεται από εμφυλίους, ένοπλες σειράξεις, άνθρωποι διώκονται για το θρήσκευμα ή τα πιστεύω τους. Είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε το μήνυμα στα νέα παιδιά ότι η ειρήνη δεν είναι κάτι αυτονόητο. Προϋποθέτει αγάπη και διαρκή αγώνα προκειμένου οι άνθρωποι να μηδενίζουν αυτά που τους χωρίζουν και να ζουν αγαπημένοι. Με μεγάλη χαρά και να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πρόεδρο της Επιτροπής Αφίσα για την Ειρήνη, Δίκη Φλάσκου, ο λόγος σε σένα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Κόου και Μισήλη κυρία Νεφαταή, αγαπητές αρχές, αγαπητοί Lions, αγαπητοί φίλοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ απόψε. Ο διαγωνισμός Αφίσα για την Ειρήνη αποτελεί βασικό πυλώνα των Lions παγκόσμια. Φέτος τα παιδιά προσκλήθηκαν να φανταστούν την ειρήνη και να τολμήσουν να ονειρευτούν. Η Λέσχη Lions Co. Υποκράτης έχει καταφέρει να καθιερώσει σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και εικαστικούς του τόπου μας το διεθνή διαγωνισμό που λέγεται Αφίσα για την Ειρήνη. Είναι αξιοσημείωτη η συμμετοχή των παιδιών κάθε χρόνο και το υψηλό επίπεδο του εικαστικού αποτελέσματος. Γι' αυτό το λόγο, έργα από την ΚΟ έχουν διακριθεί με αποκορύφωμα το περσινό έργο στο τελευταίο στάδιο του Διεθνούς Διαγωνισμού στην Αμερική. Και φέτος η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Συμμετείχαν πάνω από 200 έργα. Σημαντικό για μας είναι η αξία της συμμετοχής. Γι' αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Ένα ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς και στους εικαστικούς, κυρία Μαρία Καρατοσίδη και κυρία Ευγενία Μικροπούλου. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μεταφέρω το μήνυμα της κυβερνήτου Νοτίου Αιγαίου και Νήσων του θέματος 117α Μαρίας Πολίτου. Τολμάμε να ονειρευτούμε την ειρήνη, ενώνοντας τις δυνάμεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μετά από μια δύσκολη επιλογή που έκαναν οι εικαστικοί μας σε συνεργασία με την πρόεδρο της Επιτροπής, να πούμε λοιπόν, ναι, οι εικαστικοί μαζί με εσένα, με την πρόεδρο της Επιτροπής. Λοιπόν, να αρχίσουμε από το τρίτο βραβείο. Είναι η Βαλεντίνα Παπασεβαστού, από την Κέφαλο. Έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της, από την Κέφαλο. Όχι. Να σας δείξουμε το έργο. Αυτό. Αυτό είναι το έργο ζωγράφησε η μαθήτρια του ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ 2 του Δημοτικού Σχολείου του Κάρου. Το δεύτερο βραβείο είναι τη Στεφανίας Μακρύ και τη Σίβη Ελευθεράκη. Ναι, πέμπτο δημοτικό. Συνεργάστηκαν, επιτρέπετε. Είναι σωστά τα ονόματα. Και το πρώτο βραβείο.
στη Δέσποινα. Για το πρώτο βραβείο παίρνει η Σοφία Ζαγοριανού της 6ης τάξης από το Δημοτικό Σχολείο Κυπαρίου. Σωστά. Έχουμε επιλέξει και κάποια άλλες ζωγραφιές των παιδιών, τα οποία θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για μία έκθεση που θα λάβει χώρα το επόμενο διάστημα. Είναι πολύ ωραίες ζωγραφιές και αυτές, απλά κάποια είναι χωρίς όνομα, έχουν βάλει τα αρχικά τους, όπως κάνουν πολλοί ζωγράφοι. Θα διαβάσω όσα... Ο Λέανδρος Παλαπάνης, είναι η Ιωάννα Ειρήνη Ανθούλη από το Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου, είναι η Μικαέλα Κοτσάκη από το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο, επίσης από το Δεύτερο η Κατερίνα Μανδράκη, από το Έβδομο η Εστέλα Νικόλτση, ο Ηλίας Άγγελος Μαγκλάρας από το Πέμπτο Δημοτικό, η Σιδωρέλα Ρουκούση από το Πέμπτο, η Αλέσια Βέλα από το Τέταρτο, Μυρτό Μαντούκου. Τα έγραψα με αγγλικούς όρους και δεν, γι' αυτό δεν. Η Χριστίνα Καπριλιώτη, ο Βασίλης Ποπούρης, το σχολείο από το δεύτερο δημοτικό, έχεις δίκιο Δέσποινα, από το δεύτερο δημοτικό σχολείο η Χριστίνα Καπριλιώτη, από το Δημοτικό Σχολείο Ζυπαρίου πάλι ο Βασίλης Ποπούρης, ένα άλλο πάλι χωρίς όνομα είναι από το Πυλί, και πάλι από το Πυλί, ένα χωρίς όνομα, και από το 7ο Δημοτικό Σχολείο ο Κωνσταντίνος Τσάκος. Αυτά θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να εκτεθούν μαζί με τα υπόλοιπα, θα γίνει μια έκθεση από το της Μαρίας Πολίτου. Αυτά, αν υπάρχει κάποια, έχουμε αναμνηστικά για όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος.